Δίπλα μου έχω μία κυρία, ένα κορίτσι, νέο κορίτσι είναι, της αυτοδιοίκησης, τη Νίκη Τσιριγότη από τη Λαϊκή Συσπήρωση Μυτιλίνης. Καλημέρα κυρία Τσιριγότη, καλώς ορίσατε καλημέρα στο νησί. Καλημέρα και σε εσάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε, καλή εβδομάδα και όλας να ευχηθούμε. Κυρία Τσιριγότη, να έρθουμε, να μπούμε κατευθείαν στα θέματά μας. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που κυριαρχούν τον τελευταίο μήνα. Οι τελευταίες 30 μέρες ήταν οι μέρες που άλλαξαν λίγο και τον τρόπο που σκεπτόμαστε και τη ζωή μας. Ήταν και το δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο έβαλε σε πρώτο πλάνο τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και με την ασφάλεια όχι μόνο των μεταφορών, αλλά γενικότερα με την ασφάλεια. Και γνωρίζω ότι η Λαϊκή Συσπήρωση είναι εκείνη που ως παράταξη πάρα πολλές φορές βάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και με τον σεισμικό έλεγχο των κτηρίων, αλλά και γενικότερα με ζητήματα που αφορούν, με συγχωρείτε, την ασφάλεια των εργαζομένων. Mm-hmm. Τα λέω καλά? Έτσι είναι. Ήταν το έγκλημα, αν θέλετε, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών, που δυστυχώς επιβεβαίωσε και το γεγονός ότι η περιβόητη πολιτική της απελευθέρωσης των ιδιωτικοποιήσεων ουσιαστικά βάζει στο ζύγι τις ζωές μας. Απ' τη μία είναι το κέρδος των λίγων και απ' την άλλη είναι οι ζωές μας. Και πώς ουσιαστικά φτάσαμε να μιλάμε για αυτό το έγκλημα στο οποίο σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Δυστυχώς κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε. Είχαν προειδοποιηθεί επανειλημμένα από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Γι' αυτό πολλές φορές και εμείς όταν προειδοποιούμε ή όταν θέτουμε ερωτήματα, είναι πάρα πολύ άσχημο η απάντηση που παίρνουμε να είναι ότι αυτά που λέμε είναι υπερβολές, ότι κινδυνολογούμε και ότι αυτά που λέμε δεν ισχύουν. Στην παρούσα φάση κανένας δεν δικαιούται να λέει ότι δεν γνώριζε. Γνώριζαν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Έχουν συμβάλει όλοι όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και όσοι κυβερνάνε αυτή τη στιγμή σε αυτό το έγκλημα. Με το να μην παίρνουν μέτρα προστασίας ανθρώπινης ζωής, ακριβώς γιατί αυτά τα μέτρα κοστίζουν και στο ζύγι υπερτερούν τα κέρδη των λίγων για αυτούς. Κύριε Τσιριγότη, δεν πρόλαβε να τελειώσει η ιστορία με τα Τέμπη και να συνέλθουμε από όλο αυτό που είχε γίνει και να γίνουν και οι κινητοποίησεις. Νομίζω δεν είχαν προλάβει ούτε κινητοποίησεις να γίνουν. Όταν μάθαμε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να βάλει χέρι και πόδι, μπορώ να πω, και να δώσει δυνατότητα σε ιδιώτες να αναλάβουν τη διαχείριση του νερού. Και πώς θα γίνει αυτό? Η περιβόητη και περίφημη ΡΑΕ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, θα γίνει Ρυθμιστική Αρχή Ίδρευσης, Απορριμμάτων και Ενέργειας. Και αυτός... αποχέτευσης, ναι. Και αποχέτευσης. Α, ωραία. Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Όπως το είπατε, είναι ακριβώς πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα για το έγκλημα αυτό, έφεραν με fast track διαδικασία στη Βουλή την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για το νερό. Αυτό τι σημαίνει? Προσχεδιασμένο ήταν προφανώς. Φυσικά έτσι. Είναι προσχεδιασμένο και είναι και οι δεσμεύσεις που έτσι και αλλιώς θα έπρεπε μέσα στο επόμενο εξάμηνο να περάσουν από την όποια κυβέρνηση θα προκύψει ή θα προέκυπτε, ας το πούμε έτσι, από τις εκλογές. Φρόντισαν να το κάνουν mm-hmm. από τώρα για να μην υπάρχει αυτό το πράγμα να το σέρουν και μετά. Με το πρόσχημα της ρύθμισης της ζήτησης του νερού και όχι έχοντας σαν προσανατολισμό να βρούνε και να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες υποδομές για το νερό, εντάσσουν το νερό στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που ουσιαστικά αυτό θα σημαίνει ότι και θα αυξηθεί το νερό, θα περάσει ουσιαστικά στα χέρια ιδιωτών η διαχείρισή του, θα αυξηθεί το νερό, θα μειωθεί η ποιότητα του νερού και θα υπάρξουν αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και σε αντίστοιχους τομείς, όπου βλέπουμε ότι παρεμβαίνουν οι ιδιώτες αναζητώντας το κέρδος τους και το όφελος το δικό τους. Αυτό είναι δεδομένο δηλαδή. Υπήρχε μια σειρά κινητοποιήσεων των εργαζομένων, ιδιαίτερα των εργαζομένων της ΔΕΙΑ, αλλά αγκαλιάστηκε και από άλλα τμήματα εργαζομένων. Η κυβέρνηση τα παράκουσε, προχώρησε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το ψήφισε, το έκανε νόμο. Εμείς λέμε ότι το λαό των αποφασισμένων θα τον βρούνε μπροστά τους, γιατί πραγματικά έχουν δώσει δείγματα γραφής οι εργαζόμενοι ότι δεν θα επιτρέψουν άλλα εγκλήματα. Και νομίζουμε ότι και οι κινητοποιήσεις που έγινε το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ελπίδα στους αγώνες
και ότι δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν πολλές φορές, ότι τίποτα δεν αλλάζει, ότι όλα είναι ίδια. Πολλές φορές κατηγορούν και τη νεολαία, ότι η νεολαία δεν ενδιαφέρεται. Νομίζουμε ότι φάνηκε το τελευταίο διάστημα ότι η σωρευμένη οργή και η αγανάκτηση μπορεί να γίνει αγώνας, αναδικείοντας τους πραγματικούς ενόχους που δεν είναι άλλοι από αυτούς που υπηρετούν αυτό το σάπιο σύστημα που ζούμε σήμερα και το οποίο πρέπει να αλλάξει. Εσείς είδαμε τους εργαζόμενους να αντιδρούν. Όμως εγώ, τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω αν εσείς αντιληφθήκατε κάτι διαφορετικό. Δεν είδα του Δήμου Μυτιλίνης. Κανένας δεν είδε τη Δημοτική Αρχή να αντιδράσει. Δεν είδα τη Δημοτική των εργαζομένων αρχή για τη ΔΕΙΑ, για το νερό. Γιατί θέλει ούτε την ιδιωτικοποίηση ούτε η διοίκηση της ΔΕΙΑ. Νομίζουμε ότι έχουν δώσει δείγματα γραφής και στο ότι συμφωνούν με αυτές τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της κυβέρνησης. Δεν έχουν βγάλει άχνα για όλες τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά και η στάση τους τώρα αυτό απέδειξε. Μάλιστα την Τετάρτη έχουμε ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ψάχναμε να βρούμε και την εισήγηση, δεν βρήκαμε κάποια εισήγηση, έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Τώρα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα έρθει δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει για κάτι το οποίο ψηφίστηκε. Κατά τη γνώμη μας είναι υποκριτικό και απλά διεκπαιρεωτικό για να πούνε ότι έβγαλαν ένα ψήφισμα. Επί της ουσίας σε καμία κινητοποίηση δεν συμμετείχαν, δεν έβγαλαν άχνα για όλα αυτά, που σημαίνει ότι συμφωνούν. Άλλωστε το έχουν δείξει και σε μια σειρά τομείς μέχρι τώρα. Στο πράσινο ότι δίνεται σε ιδιώτες η διαχείρισή του με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στους Δήμους. Δεν μας λένε όμως τι φρόντισαν να κάνουν για να γίνουν προσλήψεις, ούτε τι διεκδίκησαν, ούτε αν κινητοποιήθηκαν. Πατώντας πάνω στις υπαρκτές ελλείψεις που έχουν οι υπηρεσίες του Δήμου, που έχει να κάνει με την απαξίωση που έχουν δείξει όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις στις υπηρεσίες του Δήμου και με το γεγονός ότι δεν γίνανε προσλήψεις όλο αυτό το διάστημα, έχουν περάσει μια σειρά τομέων στα χέρια ιδιωτών. Νομίζουμε ότι και στην καθαριότητα με τα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα έχει ήδη ανοίξει ο δρόμος, αλλά εμείς το ξαναλέμε και να το λάβουν σοβαρά υπόψη και όσοι μας κυβερνάνε σε επίπεδο κυβέρνησης αλλά και σε τοπικής διοίκησης, ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Οι εργαζόμενοι είναι εδώ, ο λαός συνολικά είναι εδώ. Η νεολαία του νησιού είναι εδώ, οι γυναίκες, οι αυτοαπασχολούμενοι, όλοι όσοι δεν θέλουμε η ζωή μας να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, αλλά θέλουμε να διεκδικήσουμε να ζούμε σήμερα με αξιοπρέπεια, θα είμαστε εδώ, θα διαδηλώνουμε, θα φωνάζουμε και δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν μαύρη τη ζωή μας. Κύριε Τσιργότη, και μετά το σοκ που πάθαμε με το νερό, έρχεται ένα καινούριο σοκ, το οποίο έχει σχέση με εμάς εδώ, με την πόλη της Μυτιλίνης, γιατί μάθαμε ότι πλέον δεν θα έχουμε λόγο εμείς και οι δημοτικές αρχές που ψηφίζουμε για το λιμάνι μας, δηλαδή δεν θα έχει λόγο σχεδιασμού το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για το τι θέλουμε να κάνουμε στο λιμάνι μας, αλλά πλέον τον πρώτο λόγο θα τον έχει το Ταϊπέδ. Mm-hmm. Και αυτό έγινε με διαδικασίες, όχι fast track, εν κρυπτό μπορώ να πω, εν μία νυχτή διαβάσαμε ένα φεκ και όλοι πάθαμε σοκ. Και αναρωτιέμαι, οι δημοτικές αρχές ήταν ενήμερες και αυτές δεν τις ενημέρωσε κανένας και κατόπιν εορτής ενημερώθηκαν. Εσείς τι πληροφόρηση έχετε γι' αυτό? Δεν γνωρίζουμε αν είχαν επικοινωνία μεταξύ τους για αυτή την εξέλιξη, αλλά σίγουρα μπορούσαν να προβλέψουν, αν δεν τους είχαν ενημερώσει, δηλαδή αν δεν τους είχε ενημερώσει η ίδια η κυβέρνηση, που εμείς θεωρούμε ότι ήταν σε γνώση τους, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να το πούμε και με σιγουριά αυτό. Σαν εξέλιξη, φυσικά δεν μπορούν να κάνουν επίσης ότι δεν γνώριζαν. Είναι κάτι που γίνεται σε πολλές περιοχές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ΤΑΙΠΕΔ για αυτό το λόγο ιδρύθηκε, αν δεν κάνω λάθος, από το 2011 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Μετά, αν θυμάμαι καλά, πέρασαν σε αυτό διάφορα ακίνητα και διάφορα ακίνητα συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο το 2015-16, αν θυμάμαι καλά, όταν εντάχθηκε στο υπερταμείο. Αν λέω κάτι λάθος, διορθώστε με. Σε μια σειρά λιμάνια υπάρχει δυστυχώς αυτή η εξέλιξη. Είναι αυτό που λέμε, ότι ουσιαστικά αυτές οι κυβερνήσεις αλλά και οι τοπικές διοικήσεις εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί γι' αυτό πρόκειται στην παρούσα φάση. Να ρωτήσω, το ΤΑΙΠΕΔ περνάει διαχείριση αυτό, και στη συνέχεια θα δοθεί σε ιδιώτη για αξιοποίηση, όπως λένε εκείνοι, για ξεπούλημα, όπως λέμε εμείς. Τμήματων του λιμανιού, χρήσεων του λιμανιού. Πώς ακριβώς θα γίνει, δηλαδή? Έχουμε και παραδείγματα άλλων λιμανιών που τα είχε το ΤΑΙΠΕΔ και έδωσε κάποιες χρήσεις τους σε ιδιώτες. Και δόθηκαν σε ιδιώτες ακριβώς για να μπορούν να κερδίζουν. Μάλιστα, πολλές φορές αυτοί οι ιδιώτες επιδοτούνται κιόλας για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις. Με δικά μας λεφτά γίνονται όλα αυτά, από το δικό μας τον ιδρώτα, από τη δικιά μας τη φορολογία.
αλλά το κέρδος δεν είναι δικό μας, είναι δικό τους σε βάρος των δικών μας ζώων. Γιατί δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, όπως ξαναλέμε αυτές τις μέρες και με το έγκλημα στα Τέμπη, ότι δεν είναι δυνατόν όταν ο άλλος σχεδιάζει και θέλει να κερδίσει από κάτι να λογαριάσει τη δικιά μας τη ζωή. Mm-hmm. Άρα για ποια ασφάλεια των συγκοινωνιών μιλάμε, ακόμα και στα καράβια, ακόμα και στις υποδομές στα λιμάνια, ακόμα και στο πώς αξιοποιείται ο ελεύθερος χώρος αυτός προς όφελος των κατοίκων του νησιού για να μπορούν να περπατήσουν, να κάνουν τη βόλτα τους, να κάνουν οποιαδήποτε δραστηριότητα πέρα δηλαδή από τα ζητήματα των συγκοινωνιών που συνδέονται άμεσα με τα λιμάνια. Κυρία Τσιριγότη, να έρθουμε λίγο στα πιο στενά ζητήματα του Δήμου Μυτιλίνης. Η θητεία της παρούσας Δημοτικής Αρχής τελειώνει, ολοκληρώνεται. Έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, είναι προεκλογική χρονιά. Πώς βλέπετε, μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε πια το όραμα, το σχέδιο και το πρόγραμμα της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Το βλέπουμε πια μπροστά μας, ολοκληρώνεται δηλαδή. Δεν υπάρχει και πολύς χρόνος να πούμε ότι θα κάνουν θαύματα μέσα σε 5 μήνες ή ότι θα γίνουν πράγματα που δεν έγιναν. Πόσο το αξιολογείτε εσείς όλα αυτά που έγιναν? Ναι, νομίζουμε ότι δεν έχει βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής μας τα τελευταία αυτά χρόνια. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι δεν είναι μια επιτυχημένη δημοτική αρχή που δεν εξυπηρέτησε τα συμφέροντα του λαού της Λέσβου, του Δήμου της Μυτιλίνης, του λαού του Δήμου της Μυτιλίνης. Εντάξει, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει κριτήριο τη ζωή του για να δει αν είναι ικανοποιημένος από αυτή την κατάσταση, αν τα νέα ζευγάρια έχουν μια παιδική χαρά να πάνε τα παιδιά τους να περάσουν ένα απόγευμα, αν υπάρχουν ασφαλείς υποδομές για τα παιδιά, αν θεωρούμε ότι τα σχολικά κτίρια βελτιώθηκαν αυτό το διάστημα και δεν μιλάμε τώρα για παρεμβάσεις, αν έπεσαν οι σοβάδες να πάμε να τους φτιάξουμε, νομίζουμε ότι αυτό έτσι δεν είναι... Αυτό γίνεται τουλάχιστον. Δεν είναι τώρα να κάνουμε αυτό κριτήριο εν έτη 2023, μιλάμε για έλεγχο σοβαρό και προσεισμικό έλεγχο, για κατάλληλες αίθουσες, όλα αυτά τα... καθημερινά πράγματα, ο καθένας θα τα κάνει κριτήριο και ας απαντήσει ο ίδιος ο κόσμος αν αισθάνεται ικανοποιημένος από τις ενέργειες αυτής της Δημοτικής Αρχής ή όχι. Νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει και κριτήριο ψήφου και για τις βουλευτικές εκλογές αλλά και για τις δημοτικές εκλογές και να μην δώσει ο κόσμος δύναμη σε κόμματα τα οποία και σε παρατάξεις που αποτελούν μέρος του προβλήματος της ζωής του, αλλά σε παρατάξεις και κόμματα και προκειμένου στο ΚΚΕ και στη Λαϊκή Συσπήρωση που έχει δείξει ότι δεν συμβιβάζεται με αυτή την κατάσταση και ότι αγωνίζεται για να βελτιώνονται οι συνθήκες στις οποίες ζούμε και στο σήμερα, αν και έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα και για το μέλλον. Mm-hmm. Αλλά και στο σήμερα θεωρούμε ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής στο πώς είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο. Κύριε Τσιριγότη, είστε και υποψήφια βουλευτής στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ που ανακοινώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, πριν μερικές εβδομάδες. Εκλογές θα έχουμε το Μάιο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Έχετε ξεκινήσει τις περιοδίες εσείς? Δεν τις σταματάμε και ποτέ τις περιοδίες εμείς. Νομίζω ότι έχουμε επαφή με τον κόσμο, τον ένα με τον άλλον τρόπο. Εντάξει, σίγουρα στο δρόμο προς τις εκλογές αυξάνεται η δραστηριότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα τι με παρεμβάσεις και με περιοδίες. Τι σας λέει ο κόσμος? Αυτό που βγαίνει είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι ο κόσμος δεν έχει αγανακτήσει, έχει μαζέψει οργή, mm-hmm. Δεν είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση που ζούμε σήμερα, είναι στο χέρι τους όμως, είναι στο χέρι μας μάλλον ολονών να δείξουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος, ότι υπάρχει διέξοδος, ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε από αυτή την κατάσταση, αλλά μας πεισμώνει και να δυναμικά να αγωνιζόμαστε είτε με την ψήφο μας είτε και με κινητοποιήσεις για να ζήσουμε καλύτερα, γιατί μπορούμε και σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχει η επιστήμη, υπάρχει η τεχνολογία που μπορεί να αξιοποιηθεί σε όφελος των λαϊκών αναγκών και των κοινωνιών. Ακριβώς. Έτσι. Και όχι απέναντι στον κόσμο και με εχθρικές διαθέσεις. Εντάξει, ο κόσμος νομίζουμε ότι έχει βγάλει πολλά συμπεράσματα, έχει συνειδητοποιήσει και η κινητοποίηση του τελευταίου διαστήματος, όπως είπαμε και πριν, το έδειξαν αυτό. Και υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα και στην Ευρώπη. Βλέπουμε τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και βλέπουμε πια αυτό που το συμπέρασμα είναι ότι ο κόσμος δεν καταπίνει εμάς το ότι του δίνουν. Ξεσηκώνεται, βγαίνει εκεί, έξω, φωνάζει. Εκεί είναι η ελπίδα και χαιρόμαστε που γίνεται αντιληπτό αυτό. Πρέπει να πάρει πολύ οργανωμένα χαρακτηριστικά, γενικευμένα χαρακτηριστικά και φυσικά να έχει συνέχεια στην κατεύθυνση της...
της αλλαγής αυτού του συστήματος που, όπως είπαμε και πριν, δεν λογαριάζει τις ζωές μας. Νομίζω ότι και στο νησί μας είναι χαρακτηριστικό και, και το νοσοκομείο στις ελλείψεις που έχει και τα κέντρα υγείας. Δυστυχώς το ξαναλέμε ότι περιστατικά έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που κάποιοι θεωρούν κινδυνολογία. Νομίζω είχατε φιλοξενήσει, αν όχι στην εκπομπή σας, σίγουρα στο σταθμό εδώ και άλλους ομιλητές οι οποίοι έθεσαν προβλήματα και της Υπαίθρου και στην Ανεμότια με το τραγικό περιστατικό που πραγματικά πολλές φορές λέμε ότι από θαύμα ζούμε, δηλαδή ότι αποτύχει ζούμε, ας το πούμε έτσι. Ήταν αποτύχει ένας γιατρός στο αγροτικό ιατρείο της Ανεμότιας και χρησιμοποίησε τον απεινιδωτή και έσωσε τον άνθρωπο, αυτόν που είχε πάθει καρδιακό επεισόδιο. Αντίστοιχα και στον Πολυχνίτο, δηλαδή τα τραγικά αυτά περιστατικά που επιβεβαιώνουν ότι δεν γίνεται να περιμένουμε πότε θα υπάρχει βάρδια ή διαθέσιμο ασθενοφόρο, δεν είναι δυνατόν να συμβιβαζόμαστε με αυτή την κατάσταση και νομίζουμε ότι και οι άνθρωποι που μένουν εκεί, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, ήδη βρίσκονται ανασφάλεια. Και ήδη βρίσκονται σε διεργασίες αγωνιστικές για να απαιτήσουν αυτά που δικαιούνται. Και το ζήτημα είναι ότι με την απαξίωση των δομών υγείας και γενικά των δημόσιων δομών στα χωριά μας, φεύγει και ο κόσμος. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα, κυρία Τσιριγότη, στην τελευταία απογραφή του μόνιμου πια πληθυσμού στα επίσημα στοιχεία. Η περιοχή που επλήγει περισσότερο από όλο το Βόρειο Αιγαίο είναι η Δυτική Λέσβος. Δυτική Λέσβος, ναι. Και είναι φοβερό αυτό. Αλλά υπάρχουν εξηγήσεις για όλα αυτά. Ναι, είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά οι συνθήκες οι οποίες ζούμε εδώ στα νησιά δεν είναι οι κατάλληλες, είναι όλα αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως και ουσιαστικά πολλές φορές ακόμα και στο ζήτημα της υγείας, πόσες φορές δεν έχει τύχει να πρέπει να μεταφερθεί κάποιος ασθενής στην Αθήνα γιατί δεν μπορεί εδώ να αντιμετωπιστεί ένα περιστατικό που φυσικά δεν λέμε ότι φταίνε οι γιατροί και οι νοσηλευτές οι οποίοι και το υπόλοιπο προσωπικό οι οποίοι δίνουν πραγματικά τον καλύτερό τους σε αυτό για να λειτουργούν οι δομές υγείας. Αλλά αυτή η απαξίωση που έχουν δείξει όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις με το να μην χρηματοδοτούν επαρκώς τις δομές υγείας, αλλά αντίθετα συνεχώς να τις απαξιώνουν. Και εδώ θα αναρωτηθούμε ότι να μας πούν επιτέλους, γιατί βλέπουμε και τις κοκορομαχίες που γίνονται το τελευταίο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων που διεκδικούν αυτή τη στιγμή να είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Ας μας απαντήσουν ποια κυβέρνηση επόμενη άνοιξε νοσοκομεία που έκλεισαν οι προηγούμενοι ή ποιοι βελτίωσαν ό,τι χάλασαν οι προηγούμενοι. Ναι. Το κράτος έχει συνέχεια, πατάνε στα επαρκτά προβλήματα και στις αποφάσεις των προηγούμενων για να τις πάνε ένα βήμα παραπάνω σε χειρότερη κατεύθυνση αν δεν αντιμετωπίσουν την αντίδραση του κόσμου, την οργανωμένη αντίδραση του κόσμου θα τους αποτρέψει. Μάλιστα. Έχουμε και δημοτικές εκλογές, όπως είπαμε, τέλος μέσα στον Οκτώβριο, μετά τις εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές θα διαμορφώσουν κλίμα για τις άλλες εκλογές, τις αυτοδιοικητικές. Νομίζω ότι αυτό όλοι το λένε και όλοι το περιμένουν. Ήδη διεργασίες γίνονται βέβαια και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Πρόσφατα και οι δηλώσεις του αρχηγού του Πασόκ που έδειξε, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν έχουν πρόβλημα να συνεργαστούν είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία υπό προϋποθέσεις. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό υπόθηκε τις τελευταίες μέρες. Αντίστοιχα και σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν διεργασίες μεταξύ τέτοιων κομμάτων. Σίγουρα οι δημοτικές εκλογές, οι βουλευτικές εκλογές θα επηρεάσουν, αλλά εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο κόσμος δεν πρέπει να χάσει το προσανατολισμό του και, όπως ανέδειξε τους ενόχους το τελευταίο διάστημα, να το κρατήσει στο μυαλό του, να το θυμάται και στις εκλογές και να μαυρίσει όλους αυτούς που αποτελούν μέρος του προβλήματος. Το ΚΚΕ τι κάνει σε όλο αυτό, δηλαδή ποιος είναι καταρχήν ο εκλογικός σας στόχος για τη Λέσβο στις εθνικές εκλογές και μετά στις αυτοδιοικητικές. Εμείς λέμε ότι στις βουλευτικές εκλογές πρέπει να βγει ενισχυμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι την επόμενη μέρα όση δύναμη πάρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα την επιστρέψει στους αγώνες, γιατί έχει δείξει ότι δεν μασάει τα λόγια του, ούτε λέει άλλα πριν τις εκλογές και άλλα μετά τις εκλογές, και είναι μια δύναμη η οποία βρίσκεται στους αγώνες, προσπαθεί να κινητοποιήσει κόσμο, να υπάρξει έτσι μια αγωνιστική κατάσταση, δίνει τον καλύτερό του εαυτό στις κινητοποιήσεις και στους αγώνες, γιατί λέμε ότι εμείς έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα, με αγώνες και κινητοποιήσεις, και είναι ο δύσκολος δρόμος αυτός. Mm-hmm. Δεν παίζουμε τους σωτήρες ότι θα αλλάξουμε εμεί
διαχειρισμό μας τα πράγματα. Πρέπει ο κόσμος να είναι στο πλευρό μας για να αλλάξουμε τα πράγματα. Και φυσικά όχι μόνο να βγει ενισχυμένο σαν δύναμη σε ψήφους και σε ποσοστό, αλλά να εκλεγεί ξανά ο κομμουνιστής βουλευτής, γιατί νομίζουμε ότι το νησί μας δεν έχει ανάγκη, το νησί μας και τα άλλα δύο νησιά του νομού μας δεν έχουν ανάγκη από ένα τρίτο βουλευτή που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, των επιχειρηματιών και των επιχειρηματικών συμφερόντων. Έχουν ανάγκη από έναν βουλευτή ο οποίος θα καταθέτει τροπολογίες στη Βουλή για να ανακουφίσει στα λαϊκά προβλήματα, όπως έγινε με την τροπολογία που κατέθεσε το κόμμα μας και η βουλευτής μας η Μαρία Κομινάκα για να σταματήσουν οι επιστηριασμοί πρώτης κατοικίας και απορρίφθηκε από τα υπόλοιπα κόμματα στη Βουλή, όπως κατέθεσε τροπολογίες για να καταργηθεί ο ΦΠΑ στη διπλατιά λαϊκής κατανάλωσης και ένα σωρό άλλες τροπολογίες για ανακούφιση των πραγμάτων, που κανένας δεν τις ψήφισε από αυτούς και τις απέρριψαν. Άρα λέμε ότι έχει πολύ μεγάλη αξία να βγει η κομμουνιστής βουλευτής που θα είναι μπροστάρης, που θα είναι στο πλευρό των εργαζομένων και των ανέργων του νησιού, που θα είναι στο πλευρό των γυναικών του νησιού, που σήμερα αντιμετωπίζουν επίσης πάρα πολλά προβλήματα, που θα φέρνει ερωτήσεις και για τις δομές υγείας, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα στο νησί, και δεν θα συμβιβάζεται, ούτε θα έχει εξάρτηση από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, κάτι που λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το κίνημα. Κύριε Τσιριγότη, εσείς θα είστε υποψήφια στο Δήμο Μυτιλίνης στη συνέχεια? Ακόμα δεν έχουν, ξέρετε ότι στο κόμμα μας εμείς έχουμε λίγο διαφορετικές διαδικασίες. Δεν έχουν. Δεν έχουμε αποφασίσει, δεν έχουμε ανακοινώσει. Θα δείτε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή και τις ανακοινώσεις. Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δηλαδή. Ίσως και νωρίτερα από το καλοκαίρι. Γιατί τον Αύγουστο κλείνουν ψηφοδέλτια. Οπότε πρέπει και εσείς να βιαστείτε για να κλείσετε ψηφοδέλτια. Σίγουρα τον Αύγουστο θα ενημερώσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε να είστε και εμείς πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς. Λοιπόν, κλείνουμε την live μετάδοση.